Επιστολή στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στον αρμόδιο Υπουργό Ανάπτυξης Άδωνη Γεωργιάδη απέστειλε η Ομοσπονδία Εμπορίου και Παραγωγικότητας και Επιχειρηματικότητας Κεντρικής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ζητούν έστω και την τελευταία στιγμή να συμπεριλάβουν τις μικρές επιχειρήσεις που έχουν εξαιρεθεί από το νέο επενδυτικό νόμο και αναμένουν απάντηση τις επόμενες ημέρες. Συν ότι κάναμε και εκτός από αυτά, τα ανώτατα συνδικαλιστικά μας όργανα, η Ομοσπονδία, στείλαμε και γράμμα στον Πρωθυπουργό και ζητάμε, ναι, περιμένουμε τώρα απάντηση για το ότι είμαστε τόσο, ζητάμε πάρα πολλά, πολύ μεγαλύτερη ευκολία, να δοθούν κάποια κίνητρα για να μπορέσουμε κάποιες επιδοτήσεις, να μπορέσουμε να κρατήσουμε και το προσωπικό μας, να μην γίνουν απολύσεις, να μπορέσουμε να κρατήσουμε και εμείς τα μαγαζιά μας. Περιμένουμε τώρα, γιατί κάναμε ένα μήνυμα από την ΟΕΠΚΑΜ, να περιμένουμε απάντηση και θα σας ενημερώσουμε. Το στείλαμε από την ΟΕΠΚΑΜ, την Ομοσπονδία Εμπορίου και Παραγωγικότητας. Το στείλαμε, από την Ομοσπονδία τα στείλανε, έχει μια εβδομάδα και παραπάνω, σίγουρα θα έχουμε απάντηση αυτές τις μέρες και εξελίξεις και από το Εμπορικό Επιμελητήριο, Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών, ο κ. Καφούνης, και οι Ομοσπονδίες. Γι' αυτό λέμε η ισχύ συν τη ενώση, όλοι μαζί οι σύλλογοι, οι εμπορικοί, συμφωνούμε και τα ανώτατα συνδικαλιστικά όργανα ενεργούν και για μας. Δηλαδή συμφωνούμε όλοι και τα στέλνουν, αυτοί πήγανε στον Πρωθυπουργό, και περιμένουμε τις εξελίξεις.